και μέσω Skype τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή του κινήματος Αλλαγής, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα. Τώρα ήρθε στην παρέα μας, τον βουλευτή Σερών της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούμπα. Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα και στον κύριο Σομελίδη και στον κύριο Κατρίνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Κόντρα. Να είστε καλά. Θέλω να διαβάσω και στους δυο σας λίγα μηνύματα, γιατί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με τα μέτρα στήριξης, κύριε, για να μπορέσει να τοποθετηθεί και ο κύριος Μπούμπα στη συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης δηλώνει ένας από τους χιλιάδες λογιστές σε απόγνωση. Γιατί? Θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό, λέει ο κύριος Αντώνης, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε προχθές με δελτίο τύπου ο κύριος Βρούτσης σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής. Διαπίστωσα, γιατί έχουν πει ότι με βάση το αφημί θα κάνει ο καθένας την υποβολή της αίτησης για τα 800 ευρώ. Το 7 λοιπόν, μας λέει ο κύριος Αντώνης, είναι τη Μεγάλη Παρασκευή. Το 8 είναι το Μεγάλο Σάββατο. Το 9 είναι την ημέρα του Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα. Οκ, μας έπεισαν πλέον ότι το Πάσχα δεν θα είναι όπως κάθε χρόνο. Ο Βρούτσης το πήγε ένα βήμα παραπάνω, το κατάργησε από το ημερολόγιο. Κάτι που δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι να πούμε, κύριε Αντώνη, είναι πολλά τα προβλήματα. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος θέτει το θέμα των τραπεζικών, του χαρατσιού που θέτει σε κάθε συναλλαγή η τράπεζα. Είναι ένα θέμα που το έχει σηκώσει και ο κύριος Κατρίνης και το κίνημα αλλαγής, το θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Κωνσταντίνε, σας παρακαλώ, προς Θεού δεν είναι, δεν διάβασα το μήνυμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν χρειάζομαι δώρα γι' αυτά. Ο κύριος Μιχάλης μας λέει ότι είναι οδηγός τουριστικού λεωφορείου εποχιακός, όπως και πολλοί άλλοι υπάλληλοι εποχιακοί. Δεν τον καλύπτει τίποτα, δεν είναι πουθενά, είναι στον αέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει η πραγματικότητα αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης. Ότι θα ενταχθούν όλοι οι κάδοι. Ας ελπίσουμε. Να το. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, λογιστής φοροτεχνικός, λοιπόν, λέει ότι είναι κατάπτυστη η σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την ημερομηνία αναστολής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όχι με την ημερομηνία του πραγματικού γεγονότος ή της ποινική, αλλά με την ημερομηνία αίτησης στην πλατφόρμα της Εργάνης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εμπεγμός, όχι μόνο για τον κλάδο μας και για όλα αυτά που τραβάμε και μας φορτώσαν όλες αυτές τις μέρες με όλες εκείνες τις πλατφόρμες, αλλά μας ζητά να διορθώσουν κάτι, να διορθώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι, κάτι το οποίο ούτε είναι νόμιμο, αλλά ούτε και ηθικά δίκαιο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους αυτών. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μισθοδοσίας και ελέγχου του ΙΚΑ. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Τι θα γίνει με κάποιους επιτίδιους ιδιοκτήτες που ζητάνε αύξηση ενοικίων τέτοιες ώρες, λέει η κυρία Ελεονόρα από Κυψέλη. Ο κύριος Κώστας, στον πρωτογενή τομέα να δουλέψουν μακροχρόνια άνεργοι. Βλέπετε πολύ μακριά, κύριε Κώστα. Η κυρία Σοφία από Θεσσαλονίκη, τι συνισχύει με τους μακροχρόνια άνεργους. Ο κύριος Γιάννης, γιατρός στον Ευαγγελισμό. Είμαι γιατρός, χθες μας αποθέωναν, σήμερα μας χτύπαγαν. Ο άντρας μου απολύθηκε 28 Δευτέρου, γιατί δεν δικαιούται τα 800 ευρώ η κυρία Νικολέτα από Κολωνό. Κύριε, αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Μπούμπα, θέλω ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς για να σας ακούσουμε. Ακούσαμε πριν τις θέσεις του κινήματος αλλαγής για τα οικονομικά μέτρα της στήριξης. Εσείς στην Ελληνική Λύση τι λέτε, αρκούν αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, χρειάζονται κι άλλα? Τι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι οριζόντια, είναι πιο σωστό το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τι προτείνετε? Κοιτάξτε, καταρχάς το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι ελληνικό. Είναι μια ευκαιρία, ή θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα αναγεννηθεί. Διότι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διδαχθεί από το παρελθόν και στο θέμα, αν θέλετε, της πανδημίας. Εγώ, κυρία Γιάμαλη και κύριε Σομελίδη και τον κύριο Κατρίνη, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, Μάρτιος του 2019, υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορείτε να το βρείτε πανεύκολα στο διαδίκτυο, ο οποίος προειδοποιούσε για πανδημία. Το θέμα δεν ήταν πότε θα γινόταν, αλλά το θέμα είναι όχι αν θα γινόταν, αλλά το πότε. Το ίδιο έχω θεατές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 17 το έβγαλε και το Nation. Πώς είπατε? Έχετε δίκιο. Σας επιβεβαιώνει ο Σπύρος ο Σιωπηλής. Το 2017, σήμερα αποκαλύπτω, το 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε δώσει προειδοποίηση. Έτσι ακριβώς, κύριε Σουρμελίδη, όπως και την τελευταία δεκαετία μιλούν όλοι για μετάλλαξη του ΙΤΑ 1-1, βέβαια ήρθε άλλος ιός και επιμένει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πάρτε μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, να σας θυμίσω, υπάρχουν τρία άρθρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο 114 που μιλάει για μεταδοτικές ασθένειες και λέει για θέματα υγείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το άρθρο 158 που μιλάει για συγκερασμό νομοθετικού πλαισίου και το
168 συνάμα που μιλάει για κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, εάν δεν πάμε, όπως λέμε και εμείς, στην ελληνική λύση, για έκδοση ενός ειδικού ομολόγου, το να δανειζόμαστε χαμηλότοκα είναι σιζήφιος η προσπάθεια. Δηλαδή και πάλι θα έρθουμε στο σημείο εκκίνησης. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία και οι χώρες Benelux, δηλαδή οι δορυφόροι της, Βέλγιο, Ολλανδία και Δανία, θα πρέπει να καταλάβουν ή πάμε σε το μια κοινωνική... άλλαξε. Το Βέλγιο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, έχετε δίκιο σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια κοινωνική πολιτική απέναντι σε αυτό που το 2018 υπάρχει έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιουνίου που λέει ότι η Ευρώπη όταν δέχεται παγκόσμια απειλή θα έχει χρηματοδοτικά εργαλεία. Και ρωτώ, πού είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ας αφήσουμε απ' έξω τα Eurogroup και όλα αυτά για το Θεαθήνε. Δεν πρόκειται να βγει λευκός καπνός αν δεν ενεργοποιηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγάλει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που λένε μέσα τι. Όταν η Γυραιά δέχεται απειλή παγκόσμια, υπάρχουν χρήματα στο σεντούκι για να βοηθηθούν όλα τα κράτη. Δεν είναι υπεύθυνοι οι πολίτες. Δεν είναι κακοδιαχείριση αυτό που ζει σήμερα η Ευρώπη. Είναι παγκόσμια απειλή, διότι δεν διδαχθήκαμε ούτε από το 1918, ούτε από το 1968 με την γρίπη του Χονγκ Κονγκ, ούτε από το 1977 με τη ρωσική γρίπη, ούτε από το 1980 με την ασιατική ή τον MERS ή το SARS. Ήταν θέμα χρόνου, αυτό λέει η επιστημονική κοινότητα, αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε μια Ευρώπη που κάθε τρεις και λίγο κάνουμε νέες συνθήκες. Από τη συνθήκη του Άμστερνταμ και από το 1965 που η Γαλλία ήταν αντιμέτωπη γιατί δεν εφαρμοζόταν η κοινή αγροτική πολιτική, μέχρι τώρα. Τι πρέπει να γίνουν? Χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε έκδοση ενός ομολόγου. Εμείς λέμε στην ελληνική λύση να υπάρχει και ένα κεντρικό έλεγχος και για τον πρωτογενή τομέα, κατά τα πρότυπα, αν θέλετε, του Ισραήλ, διότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα επιτέλους να παράξουμε, να αναγεννηθούμε μέσα από τις τάξεις μας. Θα υπάρχουν μεγάλες αδικίες, διότι έρχεται μια βιομηχανική και βιοτεχνική ερημοποίηση. Η τουριστική σεζόν για φέτος έχει καθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει στήριξη πρωτίστως. Να ξεκινήσουμε από όλα τα επαγγέλματα τουριστικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να βοηθηθούν σε πρώτη φάση, γιατί έρχεται το θέρρος μπροστά μας. Αλλά θα έχουμε μεγάλη ραστόνη και ύφεση φέτος, διότι δεν πρόκειται ο τουρισμός μας αυτή τη στιγμή να δουλέψει καθόλου. Και να πάμε σε έναν Οκτώβριο και σε έναν Νοέμβριο, όπου θα πρέπει με χρηματοδοτικά εργαλεία και γενναία, αν θέλετε, σε συγκερασμό με την Κομισιόν, επιτέλους να εφαρμοστούν και να αποδώσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα πρέπει να αλλάξουμε βέβαια τον προϋπολογισμό. Είναι μια ευκαιρία να επενδύσουμε στον τομέα της υγείας, γιατί θα επανέλθουμε. Εδώ είναι μια προειδοποίηση η παγκόσμια απειλή. Η ιστορία αυτό δείχνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι μια ευκαιρία. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα φυσικά μέσα σε αυτό που πιέζει και η Ιταλία. Διότι η Ιταλία σήμερα που χτυπήθηκε στην καρδιά της βαριάς βιομηχανίας, σε τετριώνε που λένε οι Ιταλοί, στο βορρά, όπου η Ιταλία παράγει, έχει έναν μεγάλο παραγωγικό ιστό. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία να αλλάξουν πρόσωπο επιτέλους και να είναι η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των εθνών και να υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανέναν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει για αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική. Σαφές. Αλλά αν δεν χρηματοδοτηθεί τώρα η Γυραιά, πότε πρόκειται να χρηματοδοτηθεί? Ήταν μόνο για Νόμπελ Ειρήνης το 2012 από την Νορβηγική Επιτροπή. Για την Ελλάδα τώρα, ο προϋπολογισμός πρέπει να αλλάξει άρδιν αυτή τη στιγμή, να δοθούν χρήματα και να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά κυρία Γιάμαλη και κύριε Σουρμελίδη, ξεκινάμε από το εταιρικό σύμφωνο πλαισίου ανάπτυξης, από το ΕΣΠΑ, το οποίο έρχεται του χρόνου του 2021 με χρονικό ορίζοντα το 2027, που θα κινηθεί σε τρεις τομείς. Πρέπει να αλλάξει το ΕΣΠΑ. Αλλάζουν οι ανάγκες, η απειλή πλέον είναι ορατή. Θα αλλάξει, λοιπόν, φαίνεται να... το ΕΣΠΑ. Πώς είπατε? Λέω, φαίνεται ότι οι πόροι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Να το δούμε όμως αναλυτικά, κυρία Γιάμαλη, σε ποιους τομείς και πώς θα χρηματοδοτηθεί το εταιρικό σύμφωνο πλαισίου ανάπτυξης. Γιατί έλεγε για πράσινη πολιτική, για ευάλωτες ομάδες και για τυποποίηση αγροδιατροφής. Άρα λοιπόν ο πρωτογενής τομέας για μας έχει έναν πρωταρχικό ρόλο, έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, από πλευράς της Κομισιόν να αλλάξει και η GATT.
η συνθήκη ΓΑΤ με τις αθρώες εισαγωγές που γίνονται από τρίτες χώρες. Η Ευρώπη πλέον απειλείται. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, αυτό οι Γερμανοί, μάλιστα, διότι στο Σεντούκι έχουν τα λεφτά, αλλά πού θα πουλήσουν όταν θα υπάρχει ερημοποίηση. Κύριε Μπούμπα, να βάλουμε μια τελεία. Εδώ, κύριε Μπούμπα, πέστε μας όμως και τα άμεσα που είναι για τη συντήρηση της κατάστασης. Γιατί αυτά είναι τα αμέσως μετά και έχετε... Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, θα μιλήσω. Θα μιλήσετε και εσείς, κύριε Κατρίνη, ήσασταν και πριν εδώ εσείς. Ο κύριος Μπούμπας ήρθε πρώτη. Είχε περισσότερο χρόνο ο συνάδελφος, σαν παιδί αμαρτύρες. Έχει και μεγαλύτερο ποσοστό με την κοινοβουλευτική τάξη, πάμε εδώ. Εντάξει, τότε με κόψαν τον κύριο Μίχαλο. Εντάξει, κύριε Μπούμπα, στα τρέχοντα. Στα 800 ευρώ. Λακωνικά. Συμφωνείτε, είναι εντάξει. Δεν σας άκουσα τι είπατε. Λέω στα τρέχοντα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιβίωση. Τα 800 ευρώ, τα 600 ευρώ. Μία σύντομη απάντηση όμως για να μπορέσει να το υποποθεί ο κύριος Κατρίνη. Κύριε Σουρμελίδη, καταπραγητικό είναι, παυσίπονο είναι. Δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Αδικίες μεγάλες υπάρχουν κυρίως στη μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι μια ευκαιρία, άκουσα και τον φίλο τον κύριο Μίχαλο προηγουμένως. Οι δορυφόροι πλέον των μεγάλων πολυεθνικών θα πρέπει να παίξουν πιο ουσιαστικό ρόλο. Διότι αυτή τη στιγμή οι πολυεθνικές μπορεί να τρίβουν τα χέρια τους κάποιες που θα υποφεληθούν από την όλη κατάσταση. Το θέμα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση που είναι γυραφουκαλιά. Δεν φτάνουν τα μέτρα αυτά. Μάλιστα, είναι απλά καταπραγητικά. Κύριε Κατρίνη, να έρθουμε σε εσάς. Δεν διάβασα τυχαία τα μηνύματα του κόσμου, να τα ήρθαν κι άλλα. Προνοιακά, μακροχρόνια άνεργοι, κόσμος που μένει εκτός ΚΑΔ. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Είπατε πριν ότι δεν γίνεται να ζει η οικονομία και να κινείται ο κόσμος με επιδόματα. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος που του κόβονται τα προνοιακά. Παίρνω 200 ευρώ επίδομα, άνεργος. Μου έληξε το Φεβρουάριο, θα πάρω παράταση. Είναι προνοιακό αυτό, είναι το ΚΕΑ. Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, για να σας θυμίσω τι ακριβώς είπα. Είπα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να οδηγήσει χιλιάδες επιχειρηματίες στο να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να γίνουν επιδοτούμενα άνεργοι. Έτσι, αυτό είπα. Όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, έχουμε ήδη ως κίνημα αλλαγής καταθέσει ερώτηση και ζητούμε για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα πραγματικά δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα προστοζήν και τα βασικά είδη για την επιβίωσή τους, θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό επίδομα από την κυβέρνηση, το ύψος του οποίου θα μπορούσε να είναι κοντά στο επίδομα αλληλεγγύης, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που πλέον δεν μπορούν να βρουν ούτε αλληλεγγύη από το οικογενειακό τους δίκτυο ή το φιλικό, γιατί όλοι έχουν κλειστά σπίτια τους, να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν. Και αυτό έχουμε ζητήσει, να δοθεί άμεσα το επίδομα. Τώρα, στο λίγο χρόνο που απομένει, να σας πω ότι κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η έκταση της κρίσης. Το αισιόδοξο σενάριο του κ. Σταϊκούρα μιλάει για 4%. Το ακραίο απεσόδοξο σενάριο του ΟΣΑ, που είδε χθες το φως δημοσιότητας, μιλάει για 35% ύφεση. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και για την μέση ελληνική επιχείρηση και βεβαίως τους εργαζομένους, οι οποίοι βλέπουν ήδη τα δικαιώματά τους να χάνονται και έχουν μεγάλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Όμως η κυβέρνηση δεν κάνει μια συνεκτική πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν διαφημίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή την περιβόητη επιστρεπτέα προκαταβολή, mm-hmm, που είναι ουσιαστικά ένας δανεισμός του κράτου. Ναι, λέω, συνεχίστε. Το βάζει είναι και λοιπόν η επιστρεπτέα προκαταβολή, που ουσιαστικά είναι ένας χαμηλότοκος δανεισμός του κράτους προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλη μείωση του τζίρου τους και δεν είναι ενίσχυση άμεσα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση θα δώσει ένα δις όλο και όλο για 600.000 επιχειρήσεις, κατά τη διαίρεση είναι 1.500 ευρώ για κάθε επιχείρηση, την ίδια στιγμή σε 15 μέρες ξεκινάνε φορολογικές δηλώσεις και παραμένει το 100% προκαταβολής φόρου, που είναι από την προηγούμενη κυβέρνηση κληρονομιά και μόνο φέτος έγινε 95%, παραμένουν οι πολύ ψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές και βεβαίως οι πολύ μεγάλες ασφαλιστικές φορές. Δηλαδή η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που φέρεται να θέλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις με ελαφρύνσεις και με χαμηλότοκα δάνεια, του ζητάει, θα το ζητήσει σε λίγο, 100% προκαταβολή φόρου. Σε ποιες επιχειρήσεις, σε ποια οικονομική δραστηριότητα. Και μάλιστα θα είναι τόσο γαλαντόμα, θα το κάνει λέει, σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί για 5. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σοβαρευτούμε, να δούμε την πραγματικότητα και να δούμε ποιος κλάδος πρέπει να στηριχθεί. Σωστά αναφέρθηκε, το έχουμε πει πολλές φορές, πρωτογενής τομέας.
ειδικά τα προϊόντα που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Η φράουλα στην Ηλία, 95% εξαγωγές, φέτος έπαθε καταστροφή. Πού είναι ο κύριος Βορύδης να στηρίξει τους παραγωγούς που φέρουν προστιθέμενη αξία στην χώρα μας? Δεν υπάρχουν τα μέτρα που έχει ανακοινώσει. 150 εκατομμύρια που έδωσε ο κύριος Σταϊκούρας δεν φτάνουν. Δεν είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό. Δεύτερον, τουρισμός. Και το Πασόκ ψήφισε τη συνθήκη ΓΑΠ και την πληρώνουμε. Τουρισμός. Τουρισμός. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα και πολύ μεγάλες επιπτώσεις. 400.000 άμεσα εργαζόμενοι στον τουρισμό και άλλοι 400.000 σε κλάδους συναφείς με τον τουρισμό. Και τρίτον, μιλάμε για τη βιομηχανία. Και τελειώνω. Συμφωνώ με την παρατήρηση ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της βιομηχανίας. Θα πρέπει να στηριχθεί και η παραγωγή κάποια στιγμή πέρα από την κατανάλωση. Ένα παράδειγμα. Κλωστοϊφαντουργία. Φέτος, το 19 μάλλον, πέρυσι είχε 30% αύξηση στις εξαγωγές και ήδη τώρα που μιλάμε, 4 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κλωστοϊφαντουργίας έχουν αναστείλει δραστηριότητά τους. Υψηλό ενεργειακό κόστος, υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε από τη μία μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη βιομηχανίες βιώσιμες με θέσεις εργασίας, θα πρέπει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτή τη ρευστότητα και να θέσει και τους δικούς της όρους στο τραπεζικό σύστημα, ώστε αυτά τα χρήματα να δώσουν πραγματικά πνοή και ανάσα αυτό και δυνατότητα επιβίωσης στους ανθρώπους που μας βλέπουν σήμερα το βράδυ και τελειώνουν και ξενυχτάνε μαζί μας. Και τελειώνει και εκπομπή, κύριε. Δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, όχι αύριο, αλλά όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μια κουβέντα, αν μου επιτρέπει, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σιμελίδη. Πείτε πολύ σύντομα, κύριε Μπούμπα, παρακαλώ, έχω κλείσει. Έχετε κλείσει, γιατί για το θέμα των πληστηριασμών είναι αδιανόητο αυτό που λέγεται σήμερα. Με αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Έχετε δίκιο, το είπαμε και νωρίτερα. Ούτε με το θέμα των εισπρακτικών εταιριών. Ντρέπομαι να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να βγαίνει και να λέει αναστέλλονται τα τηλέφωνα από τις εισπρακτικές. Γίνονται κανονικότατα τα τηλέφωνα από τα δικηγορικά γραφεία. Είναι κράτος αυτό. Είναι κράτος αυτό απέναντι στον Έλληνα. Δίκιο είναι δυνατόν. Δίκιο έχετε, κύριε Μπούμπα. Θα ανανεώσουμε την πρόσκληση να μας ξανάρθετε να κάνουμε πιο μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως, κύριε Κατρίνη, μόνο που θα σας πω ότι 18 μήνες θα παλεύουμε, πρέπει να το αντιληφθούν άπαντες αυτό. Άπαντες. 18 μήνες θα παλεύουμε με τον ιό. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Μια τελεία να βάλουμε όμως τώρα. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κατρίνη, βουλευτή του κινήματος Αλλαγής στην Ηλία, και τον κύριο Μπούμπα, βουλευτή στις Σέρες με την Ελληνική Λύση. Καλό σας βράδυ, κύριε. Ευχαριστώ.